είναι ότι έχουν βγάλει ανακοινώσεις διάφορες χώρες και στηρίζουν την Κύπρο βέβαια κόντρα σε αυτές τις απειλές. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο εμείς, για μας τουλάχιστον, είναι αντιληπτό όταν κάποιοι φίλοι μας προσπάθησαν να βάλουν τοποθεσία τους για να, το στίγμα τους που βρίσκονται. Αντί για Στρόβολο έδειχνε Λίβανο, αντί για Στρόβολο έδειχνε Ισραήλ, ένα μπέρδεμα με το GPS. Και εσχάτως βέβαια ανακαλύψαμε ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο και προέρχεται από τις παρεμβολές που έρχονται λόγω των σειράξεων εκεί στην εμπόλεμη ζώνη του Ισραήλ, στη Γάζα. Πάμε στον κύριο Ανδρονίκο Κάκουρα, είναι ανώτερος λειτουργός ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας. Κύριε Κάκουρα, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σε εσάς και στους... Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θέλουμε τα φώτα σας να καταλάβουμε πώς γίνεται να χάνουμε το σήμα του GPS μέσω αυτών των παρεμβολών και αν αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα γενικότερα, ακόμα και για την πολιτική μας αεροπορία, για παράδειγμα. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες λόγω των εχθροπραξιών που λαμβάνουν χώρα στο Ισραήλ. Και είναι μέρος του ηλεκτρονικού πολέμου που γίνεται μεταξύ του στρατού του Ισραήλ και της Χαμάς. Και εμείς, λόγω της εγκύτητας που έχουμε με το Ισραήλ, είμαστε μια παράπλευρη απώλεια, γιατί την ίδια στιγμή που παρεμποδίζονται οι επικοινωνίες στο Ισραήλ, παρεμποδίζονται και οι δικές μας, και ειδικά οι εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν το σύστημα του GPS. Έχει παρατηρηθεί αυτό το πρόβλημα και έχει αυξηθεί και λίγο τον τελευταίο καιρό λόγω των καιρικών συνθήκων που ευνοούν καλύτερα την μετάδοση των σημάτων σε όλες τις υπηρεσίες, τις ραδιοπυγυναγές υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν το σύστημα των GPS, όπως είναι και τα συστήματα κοινής τηλεφωνίας και η επίγεια ψυχική τηλεόραση, καθώς και οι υπηρεσίες τηλεματικής. Αυτό, κύριε Κάκουρα, είναι επικίνδυνο και για την οδήγηση. Γιατί μου λένε τα παιδιά δίνει λάθος εντολές. Εντάξει, σίγουρα δημιουργεί μια ανασφάλεια όταν χρησιμοποιούμε την απλή εφαρμογή του Google Maps για να πάμε σε κάποιο μέρος. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι συνεχόμενο. Υπάρχει και παρέρχεται σε άτακτα χρονικά διαστήματα και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο σύστημα ή κάποιο αντίμετρο ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Δυστυχώς θα πρέπει να ζήσουμε το πρόβλημα όσο διαρκεί και ο πόλεμος στο Ισραήλ. Να σας ρωτήσω, επηρεάζονται και οι τηλεοράσεις, έτσι, από ότι... Ναι, ναι, σίγουρα. Οτιδήποτε ψηφιακό σύστημα πλέον λειτουργεί, χρησιμοποιεί τον GPS για στα θέματα συγχρονισμού που πρέπει να γίνονται και επηρεάζεται και έχουμε λάβει και παράπονα και από το RIT και από την Βέλιστερ για το θέμα αυτό. Αλλά, όπως είπα, σίγουρα ταλαιπωρούνται οι μηχανικοί των υπηρεσιών αυτών, αλλά δεν είναι κάτι συνεχόμενο. Υπάρχει και εξαφανίζεται και επανέρχεται σε άτακτα χρονικά διαστήματα. Επηρεάζει πάντως σίγουρα τα drones, αυτά τα περίφημα τα μικρά τα συσκευές. Ναι, πολύ σωστά. Έχουν χαθεί και drones, ειδικά στις παραλλαγές περιοχές, όπου χάθηκε η επαφή μεταξύ του χειριστή και του drone. Δυστυχώς, όπως είπα, είμαστε μια παράπλευρη απώλεια στον πόλεμο αυτό που γίνεται στο Ισραήλ. Λόγω της εγκύτητας. Είμαστε κοντά, δεν είμαστε μακριά. Ακριβώς. Άρα επηρεαζόμαστε. Προϋπήθηκε το πρόβλημα όταν υπήρχε σύραξη στη Συρία. Είχαμε παρατηρήσει επίσης το ίδιο πρόβλημα, αλλά σε όχι τόσο μεγάλο βαθμό. Αντιλαμβάνεστε, σε ένα πόλεμο υπάρχουν και πιο σοβαρά πράγματα, όπως είναι ανθρώπινες ζωές. Ελπίζουμε ότι αυτό θα τελειώσει πιο γρήγορα για να διευθυνθεί για αυτό το πρόβλημα. Σωστό. Επειδή και ρωτάνε και οι φίλοι μας, με τα αεροπλάνα τι γίνεται, αγαπητέ κύριε Κάκουρα? Επειδή και αυτά έχουν συστήματα πλοήγησης, επηρεάζονται αυτά από το πρόβλημα με το GPS. Ναι, θα ήθελα να σας παραπέψω όμως τους αρμόδιους του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς δεν θα ήθελα να δώσω και μια λασσασμένη εντύπωση, είτε να υπερβάλλω είτε να υποτιμήσω το πρόβλημα. Σίγουρα επηρεάζονται και κάποια όργανα του αεροπλάνου, αλλά το αεροπλάνο δεν στηρίζεται μόνο στα συστήματα του GPS. Αλλά θα ήταν καλά να πάρετε την πληροφόρηση από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Πάντως, μέχρι τώρα τα πράγματα είναι διαχειρίσιμα, μάλλον. Σαφώς είναι διαχειρίσιμα, σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, όμως είμαστε σε ένα χώρο που ζούμε εδώ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπου οι παρεμβολές είναι για μας ένα θέμα
επί καθημερινής βάσης και σε άλλα θέματα, όχι μόνο στον GPS. Και ανεξάρτητα από τον πόλεμο, έτσι, έχουμε γενικότερα παρεμβολές. Βεβαίως, βεβαίως, και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Είμαστε σε δύσκολη περιοχή. Είμαστε μια περιοχή περιζήτητη. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Κάκουρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Επίσης. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον συντηρητή.